Βάλουμε στην κουβέντα τον πρόεδρο των ξενοδόχων Κοζάνης, τον κύριο Κωνσταντελίδη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση στο Δελτίο. Καλησπέρα σας κύριε Χρυστοδούλα, καλησπέρα σας κύριε Μαυρίνη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και στους θεατές σας. Αληθώς Ανέστη. Τι λέτε, πώς θα πάμε στη νέα κανονικότητα κύριε Παντελίδη? Κύριε Μαυρίδη, ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία πραγματικά για μας είναι άγνωστη. Ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι στο σημείο μηδέν και φυσιολογικά εκπέμπει σως. Και προκειμένου να κερδιθεί εν χάρη το μέλλον, χρειάζονται εδώ πέρα πράγματα σοβαρά και ώστε να έρθει ξανά η υποτιθέμενη ανάπτυξη η οποία όλοι ευελπιστούμε. Τέτοιες προτάσεις φυσιολογικά έχουν κάνει και εμείς σαν ξενοδόχοι έχουμε κάνει προτάσεις, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά τα πράγματα και να αλλοποιηθούν, θέλει πραγματικά στήριξη από την κοινωνία, ώστε τα ελληνικά ξενοδοχεία και οι εργαζόμενοι το έχουν πραγματικά ανάγκη αυτό. Έχουν ανάγκη αυτή τη στήριξη. Αυτό σήμερα, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αύριο. Και εδώ χρειάζονται τολμηρά μέτρα. Κύριε Παντελίδη, αναρωτιέμαι, τα δικά μας εδώ τα ξενοδοχεία που εγώ γνωρίζω, εκτός από την φιλοξενία πελατών, έχουν και αίθουσες, κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν γάμους, κάνουν βαφτίσεις. Και είναι ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους αυτό. Και είναι ίσως και το κυριότερο μέρος του εισοδήματος. Καταστροφικό, κύριε Μαυρίδη. Και αναρωτιέμαι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Απόλυτα καταστροφικό αυτό. Και ό,τι ακούμε σήμερα, έτσι, αυτό που ακούμε σήμερα είναι πλέον απίθανο πλέον. Η δουλειά μας πλέον έχει καταστραφεί. Βλέπεις αυτή τη στιγμή ότι όλοι οι γάμοι και όλοι οι εκδηλώσεις, όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις έχουν πλέον ακυρωθεί. Και δεν μιλάμε για τις εκδηλώσεις του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου, του Ιουλίου, αλλά και πολύ μετέπειτα. Άρα βλέπουμε ότι δεν πάμε στην κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ πραγματικά, δεν γνωρίζω κι εγώ πώς θα μπορέσουμε να ανακάψουμε με αυτή την ιστορία. Όταν εγώ θα σας πω προσωπικά που έχω όμως κάνει 4-5 αίθουσες, ακυρωθήκανε γύρω στους 65 γάμους. Φέτος πίστευα ότι θα είναι η χρονιά μας, κάναμε ανακαινήσεις πέρυσι και πιστεύαμε ότι μουσκάρι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε φέτος ώστε να αναπληρώσουμε τα περσινά. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα περισσότερες εκδηλώσεις τις οποίες έχουν ακυρωθεί. Το ίδιο φαντάζομαι έχουν συμβεί και στους συναδέλφους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν σήμερα, γιατί βασικά δεν επιτρέπονται. Πραγματικά αντιμετωπίζουμε ένα φοβερό πρόβλημα, το οποίο όμως χάρη και οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από το ΙΤΕΠ, και το ΙΤΕΠ είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του ξενοδοχειακού κλάδου μας, ο οποίος λένε ότι τα ξενοδοχεία, το 65% θεωρεί ότι πολύ πιθανό να υπάρχουν λουκέτα λόγω της πανδημίας. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Δεν ξέρω τώρα αν αληθεύουν αυτά τα οποία ακούμε, αλλά σίγουρα θα είναι πάνω από το 50% του τζίρου μας. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε η ανάγκη για τη ρευστότητα και η έκκληση την οποία κάνουμε είναι προς το κράτος. Και περιμένουμε σήμερα αγωνιωδώς να δούμε, μουσκάρι, και τι ακριβώς θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός για τον κλάδο τον οποίο θεωρούμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία. Και είναι βέβαιο πως δεν μπορεί από μόνη της η αγορά να στηρίξει τον κλάδο αυτό πλέον, γιατί υπάρχουν περιορισμοί που θα συνεχίσουν να ισχύουν. Ούτε το Σεπτέμβριο θα επιτρέπονται οι εκδηλώσεις με τους γάμους. Μα πώς να γίνει ο γάμος, πώς να χορέψει ο άλλος, όταν θα πρέπει να κρατάς τις αποστάσεις, δηλαδή είναι ζητήματα τεράστια. Γι' αυτό ακριβώς η μελέτη την οποία έκανε το ΙΤΕΠ θεωρεί. Το 65% θεωρεί πολύ πιθανή τη χρεοκοπία πολλών ξενοδοχείων εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Το 46% λέει πολύ πιθανό και το 18% περίπου λέει πολύ πιθανό. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που σε τζίρο αυτό που έχουμε δει, αυτό που υπολογίζουμε θα φτάσει γύρω στο 1,5 δις. Και συνολικά η ζημιά μαζί με τα εποχιακά θα φτάσει κοντά στα 4,5 με 5 δις. Αυτό σημαίνει ότι και η απασχόληση θα μειωθεί. Δηλαδή πολλά ξενοδοχεία σήμερα εκτιμούν ότι θα κάνουν πάνω από 40 με 50% μείωση στο προσωπικό τους. Εδώ θέλει πραγματικά, δηλαδή την πολιτεία, εφόσον πιστεύει ότι το ΑΕΠ πάνω από το 20% εφόσον είναι ο τουρισμός και πάνω, θεωρούμε ότι πρέπει
να σταθεί δίπλα στους ξενοδόχους, δίπλα στον ξενοδοχειακό κλάδο, ώστε να μπορέσει όσο το δυνατόν με λιγότερες πληγές να βγούμε από αυτό, εάν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να βγούμε. Το ΞΕ και ο σύλλογός μας κάνει προτάσεις προς την πολιτεία. Τώρα πόσο θα ακουστούμε, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Σας ευχαριστούμε. Πριν από αυτό, απλώς να πούμε και το εξής για το χρονοδιάγραμμα. Επειδή αναμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό τις ημερομηνίες, οι πληροφορίες οι δικές σας ποιες είναι, πότε θα μπείτε στη διαδικασία επανεκκίνησης? Εάν κρίνουμε από αυτά που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για τα ξενοδοχεία τα 12μηνες λειτουργίας είπανε γύρω στις 15 Ιουνίου. Ναι. Νομίζω το ακούσατε κι εσείς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα εποχιακά είπαν τέλος Ιουνίου. Καταλαβαίνετε ότι η σεζόν χάθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε, πραγματικά είναι μια κατάσταση που η πολιτεία εδώ πέρα θα πρέπει να επέμβει. Νομίζω γιατί αυτός ο κλάδος θα είναι... Και δεν, θα υπάρχει, δεν υπάρχει προοπτική σωστής επανεκκίνησης. Για σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτά τα μέτρα θα συνεχίσουν από τον Οκτώβριο και έπειτα. Καταλαβαίνετε, όταν εγώ και εσείς δεν μπορούμε να δώσουμε το χέρι, πόσο θα πάμε να κάνουμε το γάμο ή θα πάμε να πιούμε ένα ποτό παρέα όλοι μαζί.